Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κόμμα μας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι η ηγετική ευρωπαϊκή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η καρδιά της Ευρώπης και πρέπει να παραμείνει κυρίαρχο για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί η ιδεολογία της κοινωνικής οικονομίας, της αγοράς με ανθρώπινα πρόσωπα, ενώνει όλους τους Ευρωπαίους κατά μήκος των εθνικών συνόρων. Δεύτερον, γιατί εμείς δίνουμε τη μόνη βιώσιμη λύση για να επιτευχθεί αηφόρος ανάπτυξη με την εισαγωγή ισορροπημένων δημοσιονομικών πολιτικών στις χώρες μας, ενώ ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν αλληλεγγύη προς τις χώρες εκείνες που είχαν κλονιστεί από την κρίση. Και βέβαια, τελευταίο, όχι όμως λιγότερο σημαντικό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει το προβάδισμα γιατί ανοίγουμε το δρόμο για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει περισσότερη ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, περισσότερη ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, περισσότερη αλληλεγγύη σε κοινοτικό επίπεδο, πιο μεγάλη ανταπόκριση των θεσμικών οργάνων της κοινότητας με τις κοινές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Όλα αυτά ισοδυναμούν με περισσότερη Ευρώπη και καλύτερη Ευρώπη. Οι τεράστιες κρίσεις της ροής των προσφύγων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η φύση και η έκταση των προσφυγικών ροών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από ένα μόνο κράτος. Ειδικά στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία δεν διαθέτουμε τα μέσα και τις υποδομές για τη συγκράτηση, τη διαχείριση και τη μείωση, ενώ οι χώρες, οι παραπλήσιες, είτε δείχνουν έλλειψη συνεργασίας, όπως δυστυχώς η Τουρκία, ή έχουν κυβερνήσεις με περιορισμένη κοινωνική αποδοχή που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσδώσουν στη θητεία τους, όπως είναι η περίπτωση της Λιβύης. Κατά συνέπεια, καθίσταται κατά τη γνώμη μας αναγκαία αυτή την ώρα η δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Φυσικά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ως Ένωση αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, δεν ενεργήσαμε κατά τρόπο έγκαιρο και προληπτικό. Ως εκ τούτου τώρα σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε και συνεπάγουμε πολιτικές κάτω από την πίεση της κρίσης των προσφύγων που προκαλεί τις κύριες αξίες μας ως Ευρωπαίων. Φυσικά, μετά τη δημοσιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν δοθεί στέρεες λύσεις. Όμως η Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό και το κύριο πολιτικό μήνυμα που θα πρέπει να τονίσουμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ότι η απάντηση προς τις μεγάλες κρίσεις ροής των προσφύγων ως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες, αλλά και αλληλεγγύη και όχι μόνο κριτική προς την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Συνοχή στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών και αποφασιστικότητα για την επίλυση του προβλήματος. Κυρίες και κύριοι, εδώ στη Μαδρίτη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δείχνει ότι είμαστε το κόμμα που έχει τη βούληση και τις απαντήσεις στις επερχόμενες προκλήσεις της Ευρώπης. Είμαστε η δύναμη που θα οδηγήσει την Ευρώπη μπροστά, θα την οδηγήσει στο μέλλον. Είμαστε η οικογένεια που θα εξασφαλίσει καλύτερες μέρες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή είναι η κληρονομιά της Ένωσής μας. Και αυτό είναι γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κερδίσει τις επικείμενες εκλογές, ξεκινώντας με το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία, εδώ μαζί με το φίλο μας τον Μαριάνο Ραχόι, που θα παραμείνει ως Πρωθυπουργός της Ισπανίας και θα οδηγήσει τη χώρα του στο μέλλον. Επειδή το κόμμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι η ηγέτιδα δύναμη που μπορεί να μεταρρυθμίσει, να ενώσει, να κερδίσει. Να μεταρρυθμίσει την Ευρώπη, να ενώσει τους Ευρωπαίους, να κερδίσει το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.